Ηλίας Σιώρας είναι εδώ μαζί μας. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα. Είναι καρδιολόγος πάνω απ' όλα, έτσι, για μας, γιατί έχει τη σημασία του. Βέβαια, είναι ένας εξαιρετικός καρδιολόγος ο κύριος Σιώρας, εκεί στον Ευαγγελισμό, που έχει πάρα πολλά χρόνια εμπειρία, και είναι και εκπρόσωπος των εργαζομένων στο μεγαλύτερο νοσοκομείο της χώρας μας. Καλησπέρα. Σας ευχαριστούμε ξανά για πολλαστή φορά για τη φιλοξενία. Κύριε... Που είναι, θα έλεγα, αφιδόλευτη. Όπως με την ευκαιρία, θέλω να το πω αυτό, ναι. Αφιδόλευτα θα πρέπει να είναι και τα μηνύματα όλων των ΜΜΕ σε ό,τι αφορούν τον κορονοϊό. Δεν μπορούν να απαιτούν χρήματα για να διαφημίζουν τα προτερήματα της δημόσιας υγείας. Το λέω έτσι ακαδημαϊκά, δεν είμαι εγώ αρμόδιος να αποφασίσω, αλλά μου προξένησε αλγινή εντύπωση που δεν θέλουν μια τέτοια τροπολογία να ψηφιστεί. Τέλος πάντων, ας έρθουμε στα διατάφτα, σε αυτά που ακριβώς θα θέλατε να με ρωτήσετε. Νομίζω ότι αυτό που ενδιαφέρει. Εντάξει, και αυτό είναι ένα θέμα προς συζήτηση, βέβαια, που και βάλατε. Εξαιρείται η ΕΡΤ, βέβαια, εξαιρείται η ΕΡΤ, γιατί τουλάχιστον από την πλευρά τη δική μου και του Ευαγγελισμού, με μεγάλη χαρά και κάθε φορά να ενημερώνετε. Και λοιπά και λοιπά. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Και υπάρχει και αυτό που είχαμε παλιά, πώς το λέγανε, κοινωνικό μήνυμα. Νομίζω αυτό δεν χρεώνεται. Νομίζω, δεν ξέρω. Έτσι. Νομίζω. Δεν είμαι και δεν θυμάμαι και καλά, δηλαδή. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε τα ιατρικά. Ναι. Καταρχάς, αυτό που νομίζω ότι έτσι με βάζει σε σκέψη τον κόσμο είναι τα πολλά κρούσματα και από την άλλη, βέβαια, οι θέσεις ΜΕΘ. Αυτή τη στιγμή είναι πολλοίς κόσμος στις ΜΕΘ και αυτό δυστυχώς μέρα με τη μέρα αυξάνεται. Από την άλλη, δυστυχώς, έχουμε ένα αριθμό θανάτων που είναι γύρω στους 5 την ημέρα πια. Αν κάνω λάθος μπορείτε να με διορθώσετε, γιατρέ μου. Όχι, όχι, μιλάτε σωστά, τα έχετε σωστά μελετήσει. Είναι ο ρυθμός θανάτων από τον Αύγουστο μέχρι τώρα. Είναι από τους χειρότερους στην Ευρώπη ανάλογα με τον αριθμό των δειγμάτων και ανάλογα με τα πληθυσμιακά μας δεδομένα. Δηλαδή αντίστοιχα η Αυστρία έχει ανά εκατομμύριο πληθυσμού λιγότερους θανάτους, πολύ λιγότερους θανάτους από ό,τι εμείς. Είμαστε χαμηλά στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε αριθμό θανάτων ανακρούσματα και σε αριθμό θανάτων στο γενικό πληθυσμό. Τώρα αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι πολλοί σε πολλούς γίνεται αργά η διάγνωση. Ναι. Τώρα ξεκίνησαν να γίνονται κάπως περισσότερο τα τεστ. Δηλαδή μέχρι και τις 20 Σεπτέμβρη δεν γίνονταν τόσο μαζικά τεστ. Τότε που επιμέναμε για τα σχολεία, που επιμέναμε για τις δομές. Θα θυμίσω εδώ, επειδή πολλά ακούστηκαν για τις δομές και είναι και το κυρίαρχο θέμα σήμερα από ό,τι κατάλαβα. Είχαμε κάνει την εξής επισήμανση. Πολλοί νέοι αλλοδαπείς είναι ανθρώποι μας. Θετική, αλλά χωρίς σοβαρά συμπτώματα, δεν χρειάζονταν νοσηλεία. Αυτοί ναι. Λοιπόν θα μπορούσαν να μπουν σε ένα ξενοδοχείο για 10-15 μέρες για να μην διασπείρουν τον ιό στους συμπολίτες τους, στους ομοεθνείς τους που μπουν 10 και 15 άτομα στον ίδιο χώρο. Αυτό δεν εισακούστηκε και αναγκάζονταν οι γιατροί μας να κρατάνε ασυμπτωματικούς νέους στο νοσοκομείο για να μην διασπείρουν έξω τον ιό, χωρίς να χρειάζεται νοσοκομείο. Χρειαζόταν ένα απλό ξενοδοχείο. Άρχισε λοιπόν το σύστημα να φορτώνει. Τώρα που ο ιός διασπάρει και στην υπόλοιπη κοινωνία, γιατί δεν είναι μόνο οι πρόσφυγες και οι μετανάστες και οι τομές, είναι και νέοι άνθρωποι. Είναι και έχει περάσει στην κοινωνία, έτσι δεν έχει, είναι. Έχει περάσει ευρύτερα στην κοινωνία. Και αυτό που εμείς ζητάμε σαν υγειονομική. Ωραία, η μάσκα δεν το συζητάμε. Ωραία, τα μέσα αποστήρωσης δεν τα συζητάμε. Πάμε όμως στο διατάφτα, μπήκαμε στο νοσοκομείο. Πριν από λίγο, έχει σημασία το ζωντανό. Πέρασα από τον κουρέα μου ναι. Και μου λέει το παλικάρι, πώς μπορώ να έρθω στον Ευαγγελισμό να κάνω τεστ για κορονοϊό, αν είμαι θετικός ή όχι. Γιατί έρχομαι σε επικοινωνία με πολλούς ανθρώπους και πολύ σωστά σκεπτόμενος. Του λέω στην περασμένη γενική εφημερία, ήρθαν φίλοι μου έτσι να κάνουν απλά το τεστ, επειδή το κέντρο υγείας στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας τους παρέπεψε στον Ευαγγελισμό να επιτρέπεται. Γιατί τα έχουμε τα κέντρα υγείας. Είναι αποδυναμωμένα. Άρα λοιπόν πρώτη επισήμανση και το δηλαδή το Αλεξάνδρα δεν έχει, μάλλον το πρώην Ίκα στο Αλεξάνδρα που πηγαίνουν εκεί, για ποιο λόγο? Θα μπορούσαν να τους κάνουν την λήψη εκεί και να πάνε σπίτι τους μέχρι να βγει απάντηση. Ναι. Είτε να έρθουν στον Ευαγγελισμό. Απ' την άλλη κυκλοφορούν κιόλας. Και όχι μόνο αυτό, στην είσοδο είναι πώς ανοίγει η μπουκαπόρτα του καραβιού και βγαίνει ο κόσμος χύμα έξω.
όταν ανοίγει η πόρτα της Γενικής Εφημερίας, βλέπεις ένα τέτοιο πλήθος, ποιος θα προλάβει, ποιος θα παραγωνίσει ποιον. Δεν μπορεί το μεγάλο νοσοκομείο, στο μεγάλο νοσοκομείο να συσσωρεύεται τόσος κόσμος. Υπάρχουν τα κέντρα υγείας λοιπόν άρθρων πρώτων που πρέπει να ενεργοποιηθούν και το λέμε με μεγάλη έμφαση. Άρθρο δεύτερον, τα ξενοδοχεία που σας είπα και το λέμε ξανά με μεγάλη έμφαση για τέταρτη εβδομάδα συνεχή. Και από εκεί και πέρα πάμε μέσα στο νοσοκομείο. Αυτή τη στιγμή έχουμε πολλά κρούσματα. Οι νοσηλευόμενοι σε απλούς θαλάμους μαζί με τους νοσηλευόμενους σε κλίνες εντατικής θεραπείας ξεπερνούν τους 100. Και έχουμε το εξής παράδοξο. Να έχουμε κλίνες εντατικής θεραπείας 18 στη μία μονάδα, 14 στην άλλη, αλλά από τις 14 να έχουν λειτουργήσει 6 ή 8 και οι άλλες 8 να μην είναι ακόμα έτοιμες εδώ και τόσους μήνες. Κύριε Σιωρά, πόσο θα αντέξει το σύστημα? Εάν δεν βαθούν αυτά τα επίγοντα μέτρα, να προχωρήσω παρακάτω. Ήρθε νοσηλευτής επικουρικός, ο οποίος μολύνθηκε ο άνθρωπος από κάποιον ασθενή. Και έπρεπε να βγουν 8 άτομα σε καραντίνα γιατί ήταν σε επαφή μαζί του κλπ. Αυτοί πώς θα αντικατασταθούν? Ή πάμε παρακάτω. Ήρθε θετικός άντρας που χρειαζόταν νοσηλεία. Δεν υπήρχε ανδρικό κρεβάτι και ξεκινήσαμε ράντζα και στο διάδρομο. Δηλαδή, ράντζα COVID στο διάδρομο δεν έχει ξανακουστεί. Ράντζα άνθρωπο με COVID στο διάδρομο, τι λέτε τώρα? Ναι, έγινε μια προσπάθεια από διοικούντες και τα λοιπά να γίνει αυτό. Δεν έγινε, φαντάζομαι, το αποφύγαμε. Όχι, δεν έγινε. Δεν έγινε από την αντίδραση των συναδέλφων και πολύ σωστά έκαναν. Τώρα, στα υπόλοιπα, μας έχουν τάξει εκατοντάδες προσλήψεις. Μας έχουν τάξει σύσταση για μονάδα εντατικής θεραπείας να συστήσουν 30 καινούργια κρεβάτια, που αυτό δεν έχει ακόμα επιλεγεί στις λεπτομέρειες ο χώρος, όχι να ξεκινήσουν έργα. Έχουν μετατρέψει τη μονάδα αυξημένης φροντίδας, θα την μετατρέψουν σε ΜΕΘ και αυτήν, που τα έργα θα τελειώσουν το νωρίτερο τέλειο Οκτώβρη. Υπάρχουν δηλαδή, υπήρχε περιθώριο, θέλω να πω, καλοπροαίρετα το λέω και με λύπη όμως ταυτόχρονα, ότι υπήρχε περιθώριο κάποια πράγματα να διορθωθούν και σε ό,τι αφορά τις υποδομές και τις κλίνες και σε ό,τι αφορά τις προσλήψεις. Και να πάμε και λίγο στα εργαστήρια. Θα θυμάστε την καταγγελία μας ότι το Εθνικό Κέντρο Εμποδοσίας δεν είχε αντιδραστήρια. Ναι, το είχαμε πει και από εδώ. Μπράβο, πολύ ωραία, το θυμάστε. Γίνονται τα τεστ. Ωραία. Ξανάρχισε να κάνει. Το νοσοκομείο Ευαγγελισμός που έχει 3.000 εργαζόμενους και 1.000 ασθενείς και άλλους και 1.000 επισκέπτες κάθε μέρα, δεν θα έπρεπε να έχει τη δυνατότητα να γίνει να κάνει 200-300 τεστ την ημέρα? Για να ξέρει ποιον θα διώξει, ποιον θα κρατήσει. Από αυτούς που νοσηλεύονται. Δηλαδή, εμείς οι υγειονομικοί, μόνο όταν γυρίσουμε από άδεια, πρέπει να κάνουμε τεστ. Και ρωτάμε λογικά, δεν πρέπει να συνεχίσουμε τα τεστ? Μα μας λένε δεν έχει και κανένα νόημα. Μα πώς δεν έχει νόημα? Όταν τις τελευταίες μέρες, 8 ή 9, θα σας γελάσω, συνάδελφοί μας πρώτο διαγνώστηκαν θετικοί. Ενώ μέχρι τώρα, στον πρώτο κύμα το τετράμινο, δεν είχαμε θετικά κρούσματα και αυτό είναι προς τιμήν των εργαζομένων και του νοσοκομείου συνολικά. Τώρα, πώς ξαφνικά έχουμε 8 τεστ? Τα πήραμε από την κοινωνία, τα πήραμε από τους ασθενείς, γιατί βλέπουμε και αυτό. Ασθενείς να έρχονται να νοσηλεύονται και μετά τη 10η-15η μέρα να διαγνώσονται ότι έχουν θετικό τεστ, γιατί από κάποιον το κόλλησαν και μέσα. Είναι ένας φαύλος κύκλος. Το επισημαίνω όχι με την τραγικότητα, το επισημαίνω με την υπευθυνότητα που θα πρέπει να έχουμε. Με την υπευθυνότητα. Άρα λοιπόν, εγώ θα σας ξαναρωτήσω, γιατί έχουμε και πολλά μηνύματα εδώ στο Facebook που μου έχουν έρθει στο προσωπικό μου, που επιμένουν. Ναι. Λέει, ρωτήστε το γιατρό, πόσο αντέχει το σύστημα με τις παρούσες συνθήκες? Τώρα κοιτάξτε να δείτε, άμα χρειάζονται 20 και 30 διασωληνώσεις την ημέρα, σήμερα χρειάστηκαν 10. Άμα χρειάζονται 20 και 30 διασωληνώσεις την ημέρα, θα φτάσουμε στο σημείο, γιατί ακούγεται με αλφαγιώτα, διαρρέεται με αλφαγιώτα, ότι θα μετατρέψουμε κοινούς θαλάμους σε ΜΕΘ, χωρίς να έχει προσωπικό, χωρίς εξοπλισμό, χωρίς εκπαίδευση. Μάλιστα. Δηλαδή, τι θα κάνει ο γιατρός? Θα κάνει όπως σε άλλες χώρες, θα επιλέγει ποιος θα διασωληνωθεί και ποιος θα πεθάνει?
Δηλαδή, αυτό που λέτε είναι φρικτή, είναι, που μεταφέρεται ότι... είναι κάτι φρικτό, έτσι. Είναι κάτι το οποίο... Μα έγινε. Το ακούγαμε, μπράβο. Το ακούγαμε το καλοκαίρι για την Ιταλία και δεν θέλαμε να το πιστέψουμε. Ναι, το ομολόγησαν οι συνάδελφοί μας από την Ιταλία, δεν το είπαμε εμείς. Δεν θέλουμε να φτάσουμε εκεί, αλλά με αυτά τα αριθμητικά δεδομένα που έχουμε αυτή τη στιγμή, εάν δεν γίνει επίταξη, και το λέμε με όλη τη σοβαρότητα, δηλαδή οι ασθενείς στην Ελλάδα το 99% είναι non-COVID και το 1% είναι COVID, να το πω πολύ απλά, αυτοί που νοσηλεύονται. Αυτό το 99% αν χρειαστεί, πού θα νοσηλευτεί όταν έχουμε κουπεί τα μισά χειρουργία? Πού θα νοσηλευτεί? Δεν πρέπει να νοσηλευτεί να βρει την υγεία του σε χώρους αποστηρωμένους από COVID, όπως είναι τα μεγάλα θεραπευτήρια? Δεν πρέπει αυτά να επιταχθούν για το κοινό καλό? Γιατί τους δίνουμε 30 εκατομμύρια ευρώ ζεστό χρήμα με αποζημίωση? Εμείς λέμε επιτάξτε τη λειτουργία τους, πληρώστε το προσωπικό όπως πληρώνεται ο υπάλληλος στο δημόσιο, και όταν με το καλό υποχωρήσει η κρίση, να επιστραφεί στον ιδιοκτήτη του όπως ήταν πριν. Μάλιστα. Αυτό θα πει υγειονομικός συναγερμός και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που πρέπει να υπάρχουν. Κύριε Σιωρά, επειδή δυστυχώς σε δύο λεπτά θα έρθει το δελτίο ειδήσεων, οι τίτλοι, ρωτούν εδώ οι φίλοι, για την καρδιά τους ενδιαφέρονται πιο πολύ, επειδή λόγω ειδικότητας, πόσο επηρεάζει και σε ποιες ηλικίες ο COVID την καρδιά, και έναν άνθρωπο που είναι υγιής, που δεν έχει προβλήματα καρδιάς μέχρι τώρα. Όπως κάθε ίωση μπορεί να επηρεάσει και την καρδιά. Έχουμε τη γνωστή μυοκαρδίτιδα που προέρχεται από διάφορες ιώσεις που δεν οφείλονται στον ιό COVID-19 αλλά σε άλλους ιούς. Αυτή η οξία μυοκαρδίτιδα μπορεί να διαρκέσει λίγες μέρες ή λίγες εβδομάδες και στο 95% επανέρχεται η λειτουργία της καρδιάς. Για τον COVID συγκεκριμένα έχουν γραφτεί ότι προκαλεί βλάβη σε πολλά όργανα και όχι μόνο στην καρδιά, στο ύπαρο, στα νεφρά, όπως μια γενικευμένη ίωση. Δεν έχουμε τεκμηριωθεί τα στοιχεία, αλλά όμως βλέπουμε ότι δημιουργούνται κατάλληλες συνθήκες νέκρωσης του μυοκαρδίου και έχουμε μυοκαρδιακά ένσημα. Αυτό το γνωστό τύπου 2 έμφραγμα, δηλαδή κάποιου μικρού βαθμού νέκρωση του μυοκαρδίου από την προσβολή του ιού, που σε μεγάλο βαθμό αποκαθίσταται. Όμως τεκμηριωμένα στοιχεία πλήρη δεν έχουμε ακόμα. Ότι μπορεί να προκαλέσει βλάβη, ναι, μπορεί. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Προσεκτικά όλοι μας, φαντάζομαι, αυτό είναι αυτό που θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Προφανώς και τα μηνύματα που εκφέρουμε προς την πολιτεία. Δεν έχουμε άλλη λύση. Προσεκτικά. Και ναι, και να αυτοί που πρέπει να ασχοληθούν λίγο παραπάνω. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σιωρά. Γεια σας.